τώρα είδα. Την ώρα που η Φόφη Γεννηματά δίνει την προσωπική της μάχη στο νοσοκομείο, δηλώνοντας εγγυήτρια της ενότητας του κόμματος, η ευνίδια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναζωπηρώνει τα σενάρια επιστροφής του. Η διαμόρφωση κλίματος ενότητας και συνένεσης γύρω από τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά της προοδευτικής παράταξης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση και συμμετοχή των δημοκρατών πολιτών στις νοσοκομματικές διαδικασίες είναι η αναγκαία συνθήκη που θα μας οδηγήσει στην οικοδόμηση μιας ισχυρής παράταξης. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε χρέος να είμαστε όλοι αφοσιωμένοι συμμέτοχοι και πρωταγωνιστές. Ο Γιώργος Παπανδρέου, που δεν αποσαφηνίζει αν βλέπει τον εαυτό του συμμέτοχο ή πρωταγωνιστή, συνάντησε χθες το βράδυ τον γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη και στη συνέχεια αναζήτησε επικοινωνία με τους 6 υποψήφιους προέδρους. Ο Χάρης Καστανίδης του διαμήνυσε πως παραμένει σταθερός στην απόφασή του να συνεχίσει στην κούρσα της ηγεσίας. Το ίδιο δήλωσε δημοσίως και ο Ανδρέας Λοβέρδος, που κατά πληροφορίες, όταν ενοχλημένος ζήτησε να μάθει από τον πρώην Πρωθυπουργό το λόγο της παρέμβασής του, δεν έλαβε σαφή απάντηση. Ο κ. Παπανδρέου, όπως ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σημίτης, πρέπει να βοηθήσουν την κυρία Γεννηματά, εγγυόμενοι όλοι μαζί, οι πρώην αρχηγοί, την ενότητα του κόμματος και τη σοβαρότητα των διαδικασιών. Στην υποψηφιότητά του επιμένει και ο Παύλος Γερουλάνος, που επίσης συνάντησε τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως και ο Παύλος Χριστίδης, με την ενότητα του κόμματος να τίθεται στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν είναι τι μπορεί να υπαγώ σε μια κατηδίαν συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κόσμος νοιάζεται για τα προβλήματά του. Οπότε όσο συζητάμε διαδικαστικά, όσο συζητάμε για υποψηφιότητες κτλ., χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα. Είναι πάντα χαρά μου να μιλώ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ο κύκλος επαφών του πρώην Πρωθυπουργού συνεχίζεται αύριο με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Βασίλη Κενγκέρογλου, ο οποίος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όπως η απόσυρση της Φόβης Γεννηματά από την κούρσα της διαδοχής δημιούργησε νέα δεδομένα, έτσι και μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που πρέπει να σεβαστούμε. Η ενότητα των κομμάτων ενισχύεται από τον σεβασμό στις θεσμικές λειτουργίες τους.